ο Sky θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Mm. Και για περισσότερα θα συνδεθούμε με την Εύσα Σύνταξης και την Έλενα Πολυκάρπου, γιατί έχει κάνει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενά μου. Καλημέρα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πιο δυνατά να σας ακούμε. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο για να καταλάβετε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τα υψηλά στελέχη του σταθμού, με τον ιδιοκτήτη, πώς αλλιώς δεν μπορώ, έχει, να το πω, έχει αμοιβαία εκτίμηση από τα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου που έκανε με τη Σοφία Βόσου τότε. Εγώ αυτό δεν το θυμόμουν. Εκεί ξεκίνησε, ναι. Αυτό πραγματικά δεν το θυμόμουν. Αρχές του 90 με ενημερώνει. Ακριβώς. Αυτό έλειπε να μην θυμάται. Αυτό που έμαθα λοιπόν είναι ότι θα γίνει θα συνεχιστεί η συνεργασία τους, θα γίνει reality, είναι ξεκάθαρο, όχι παιχνίδι, reality, το οποίο το έχει αγοράσει ο σταθμός, το έχει στα χέρια του. Δεν θα είναι αυτό που λέμε παρουσιαστής, αλλά θα είναι κεντρικός. Τι εννοώ, δεν θα το συγκεκριμένο project δεν έχει παρουσιαστεί, αλλά θα έχει το κεντρικό ρόλο. Το κεντρικό δεν υπάρχει ο ρόλος παρουσιαστή, αλλά θα είναι ο παρουσιαστής με έναν τρόπο. Κάτσε, Ελένα, δεν υπάρχει παρουσιαστή, θα είναι παρουσιαστή. Ναι, τώρα λίγα. Συντονιστή, ας πούμε. Μήπως θα κάνει το σπικάζ αυτό, εννοείς με έναν τρόπο. Όχι. Θα έχει και ενεργό ρόλο, παιδιά. Μήπως θα μοιράζει. Κανονικά στο project του εξωτερικού δεν υπάρχει παρουσιαστή, αλλά θα δημιουργήσουν εδώ παρουσιαστή για τον Ανδρέα. Ναι, μπορεί να το πει και έτσι. Αλλά σιγά-σιγά θα μάθουμε και το project. Λάου-λάου του πάω. Ναι, για συνέχεια, Ελένα. Λέω σιγά-σιγά θα μάθουμε και το project, να το δούμε πώς είναι στο εξωτερικό και θα το πούμε και εμείς. Άρα σιγά-σιγά δεν μπορώ μόνο κοπανιά, κατάλαβες. Λίγο-λίγο. Βλέπουμε όμως ότι εκτιμήθηκε από το σταθμό η παρουσία του Ανδρέα και με το παραπάνω. Βέβαια. Και θα υπάρχει. Περί εκτίμησης μιλάς. Ο άνθρωπος είναι ο μεγαλύτερος τηλεοράς άνθρωπος. Σίγουρα έχει νούμερα και έχει και την εμπειρία και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και για να είμαι ξεκάθαρη, δεν πάει να πει αυτό ότι δεν εκτιμήθηκε η προσπάθεια του Χάρη, γιατί ο Χάρης παραμένει κανονικά και με άλλο project και εκείνο. Εντάξει, παιδιά, μην διαβάζουμε πίσω. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι κορυφαίος ο Μικρούτσικος, δεν εννοούμε ότι είναι καλός ο Χάρης. Αυτό. Μπράβο, Κατερίνα. Όχι. Αλλά κακώς που το λέμε. Δηλαδή, μην απολογούμαστε για το παραμικρό που λέμε. Όχι. Δεν το λέμε, γιατί περαιτέρω θα έχουμε και καινούριο ρεπορτάζ. Ούτε συγκρίνονται, να πούμε. Όχι, όχι. Έχει τεράστια εμπειρία, όλο τώρα ξεκίνησε να παρουσιάσει. Καμία σχέση. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα το δούμε λοιπόν. Χειρότερο το έκανες. Ναι, το πήγε στα κάγκελα. Μπράβο, Έλενα. Όχι, παιδιά, μα είναι η μέρα με τη νύχτα. Συγγνώμη. Ένας άνθρωπος που έχει αυτό που λέμε χιλιόμετρα.